Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, στο σημερινό πολιτικό μαραθώνιο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έφτασαν κάποιες πληροφορίες εδώ στη διεύθυνση του καναλιού μας, σύμφωνα με τις οποίες ο Κώστας ο Καραμαλής στην Κρήτη δρομολόγησε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ο τόπος δεν μπορεί να μπει στην περιπέτεια πολλαπλών εκλογών. Και απεδείχθη ότι στο σχέδιο αυτό είναι μέσα και ο Προκότης Παυλόπουλος. Τι θέση θα πάρει τώρα ο κύριος Παυλόπουλος, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει να πάρει κάποια θέση. Όπως επίσης κάποια θέση μπορεί να θέλει να πάρει και ο Καραμαλής. Όλοι του προτείνουν να γίνει ο επόμενος πρόεδρος δημοκρατίας του Κώστα του Καραμαλή. Αλλά μέχρι το τέλος, αυτά ξέρετε, τα μπαλάκια παίζουν, δεν ξέρεις πού θα κάτσει μπίλια. Πάντως οι Καραμαλίδες απεδείχθη ότι ακόμη έχουν δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα προσωποπαγές και έχει και μερικούς μητσοτακικούς βέβαια τώρα, αλλά έχει και πάρα πολλούς καραμαλικούς του παλούιου Καραμαλή, οι οποίοι περιτριγυρίζουν τον Κώστα Καραμαλή τώρα και συνεδριάζουν τι θα κάνουν. Και έχουν αποφασίσει να μην ακολουθήσουν τη μητσοτακική τακτική των επαναλαμβανόμενων εκλογών, αλλά να οδηγήσουμε τον τόπο σε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάποιους δεξιούς δεν αρέσει αυτό. Είναι αδίσταχτοι, έτσι έχουν ένα πνεύμα σκληρό και αδίσταχτο και θέλουν να οθήσουν όλους τους άλλους εκτός κεντρικής πολιτικής κοινής και κουμάντο να κάνει το περιβάλλον Μητσοτάκη. Βέβαια δεν έχει πολλούς τέτοιους βουλευτές η Νέα Δημοκρατία που θα υπερασπιστούν τον Κυριάκο και θα αδιαφορήσουν για την όποια συμβουλή τους δώσει ο Κώστας ο Καραμαλής. Δεν νομίζω ότι έχει πολλούς. Κάποιος έναν αριθμό έχει. Αλλά οι βουλευτές ακολουθούν τους περισσότερους για τη βουλευτική τους επιβίωση. Δηλαδή και να υπάρχουν 20-30 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία τέτοιοι μητσοτακικοί, χάρη του βουλευτικού του συμφέροντος, θα πάνε με την πλειοψηφία και θα λένε δεν χρειάζονται δεύτερες εκλογές, δεν χρειάζονται τρίτες εκλογές, καλό είναι να συμμαχήσουμε με τη ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσει ο τόπος μια σταθερή κυβέρνηση. Αντί να έχουμε το φαινόμενο επί ένα εξάμηνο να έχουμε συνέχεια εκλογές. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σενάριο με την αρχή του νέου έτους. Πάντως, θεωρώ ότι αυτή την ώρα η άποψη αυτή
το να συγκυβερνήσουν τα δύο κόμματα είναι, είναι άποψη εχέφρων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και τα δύο κόμματα υπηρέτησαν τους Αμερικάνους και τα δύο κόμματα υπηρέτησαν τους Γερμανούς και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο κόμματα πιστεύουν στα ίδια πράγματα, άλλο τι λένε τώρα. Στα ίδια πράγματα πιστεύουν. Με στη Βουλή τους έζησα και είναι άνθρωποι που είναι κλίκες συμφερόντων και από πίσω τους κρύβονται ομάδες βιομηχάνων και εφοπλιστών. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα σκληρό, αριστερό κλπ. Είναι ένα κόμμα που έχει και αυτό εφοπλιστές, έχει και αυτό βιομηχάνους. Έχει πια μετά τα 4 χρόνια που κυβέρνησε, έχει δημιουργήσει ρίζες μες στην κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η άποψη λοιπόν, όχι δεν μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανόητη. Άλλο τώρα αν το κεφάλι κάποιων δεξιών δεν τα χωράει όλα. Κάποτε λέγατε τα ίδια για το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και όμως πήγανε και συγκυβερνήσανε και κόψανε μαζί τις συντάξεις του κόσμου και αφήσαν τις χείρες χωρίς συντάξεις και κόψαν τα ΕΚΑΣ. Τέλος πάντων, μην λέμε τι κόψανε, γιατί αηδιάζει κανείς με τα συμβάντα. Αντί να βάλουν ένα φόρο στα υψηλά εισοδήματα, πήγανε και κόψανε τις συντάξεις του φτωχού του κόσμου. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό το σχέδιο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται ότι εξελίσσεται και εκπηγάζει από τους εχέφρονες και των δύο κομμάτων που είναι κατά της ρήξης και κατά των συγκρούσεων και υπέρ της διαμόρφωσης κοινής κυβερνητικής πολιτικής. Θα έχει και αντιδράσει αυτό το σχέδιο από τους σκληρούς των κομμάτων, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι ηγετικές ομάδες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ θα οθήσουν το σχέδιο ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τις αντιρρήσεις κάποιων. Αυτά είχα να πω. Τώρα κατά πόσον αυτό είναι καλό ή κακό για τη χώρα. Για τη χώρα πιστεύω είναι πολύ καλό να κάνουν μαζί κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ καλό. Γιατί τώρα κοκορομαχούν, ενώ κατ' ουσίαν είναι ίδια κόμματα. Έχουν λοποδίτες στις τάξεις τους και τα δύο κόμματα. Και τα δύο κόμματα είπαν ναι στις πρέσπες και τα δύο κόμματα είπαν ναι στις βάσεις των Αμερικάνων. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να είναι δύο κόμματα να έχουν για να μπορούν να τα ταιριάξουν. Στους Αμερικάνους λένε ναι, στους Γερμανούς λένε ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι,
στο λαό και οι δύο λένε άντε κόψε το λαιμό σου, έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Θα μου πείτε κύριε Λεβέντη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς δεν λέτε ναι. Ναι, λέω ναι, αλλά με πολύ διαφορετικό πνεύμα. Εγώ λέω ναι γιατί κοιτάω το στόχο που μπορούμε να πάμε. Ότι είναι καλό η Ελλάδα να μην μείνει απ' έξω από μια συμμαχία ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν θέλω η Ελλάδα να μονάσει, να γίνει όπως ένας καλόγερος μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Θέλω να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Όμως, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες σοβαρές αντιρρήσεις για το τι κάνει η Ευρώπη. Κάποιες πολύ σοβαρές αντιρρήσεις. Θεσμικά μεν εξυγχρονίζει τα κράτη και τα υποχρεώνει να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους με τα στην Ευρώπη ισχύοντα. Αυτό το κάνει, τα ξαναγκάζει τα κράτη η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τους δίνει κάποια λεφτά, τα αναγκάζει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό είναι η καλή πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι όμως ότι δεν κοιτάει τον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κοιτάει, κάθε κράτος δεν κοιτάει ούτε το κράτος τον εαυτό του, ούτε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τον εαυτό της. Έχει μεγάλες ασυμμετρίες. Υπάρχουν οι πάρα πολύ πλούσιοι, υπάρχει ένα 5% με 10 που είναι πολύ πλούσιοι, όχι πάρα πολύ, αλλά πολύ. Υπάρχει λοιπόν ένα 15% που είναι εύποροι. Υπάρχει ένα 35% που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και παίρνουν καλούς μισθούς και σου λέει τέλος πάντων είμαι δημόσιος υπάλληλος, είμαι κάτι. Και υπάρχει και ένα 40% με 45% του λαού που υποφέρει γιατί παίρνει μισθούς πείνας ή δεν παίρνει καθόλου μισθό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τον εαυτό της, δεν ακτινογραφεί τον εαυτό της έτσι ώστε να βγάλει το συμπέρασμα που νοσεί, ποια σημεία είναι τα πολύ φτωχά, ποιες κατηγορίες ανθρώπων υποφέρουν, οι φοιτητές αν έχουν στέγη. Είναι ένα ζωτικό θέμα. Λέμε να σπουδάζουν οι φοιτητές και πάνε στα Χανιά και τη κάνουν εκμετάλλευση από εκεί, από τον τοπικό κόσμο για να βρουν ένα δωμάτιο. Το ίδιο και στο Βόλο, το ίδιο στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο στην Πελοπόννησο, παντού. Περιμένουν να ζήσουν κάποιος κόσμος τοπικά από την ενοικίαση σπιτιών στους φοιτητές. Αν είναι δυνατόν τώρα. Αν είναι δυνατόν τα έσοδα πολλών οικογενειών να βασίζονται στο φοιτητό κόσμο που δίνει τα 500 άρικα. Αλλά τι να κάνουν οι γονείς. Όμως και αυτό το σχέδιο αυξήσεως των σπιτιών των φοιτητών, των φοιτητικών εστίων, είναι μηδαμινό. Και έτσι κάθε οικογένεια καλείται να το αντιμετωπίσει μόνη της. Επίσης ζωτικό είναι το θέμα όταν έχουμε πολλά άτομα, παιδιά και είναι άλλο στην Κρήτη, άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλο στην Αθήνα κτλ. Έπρεπε να μπορούν να μαζευτούν σε ένα σημείο και τα 3 παιδιά και τα 4 ώστε να μην οι γονείς να πεθάνουν για να σηκώνουν το βάρος των παιδιών. Ούτε αυτό δεν. Η πολιτεία δεν προσφέρει καμία βοήθεια. Ούτε καν το έχει αντιμετωπίσει το θέμα. Το αφήνει μόνο του να λυθεί.
Τι να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε τόσο άλλα, πρέπει να γίνουμε και ήρωες να λύσουμε και αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης γυρίζει στον τουρισμό εκεί που είναι, χαιρετάει κόσμο, κάνει τον ευπροσίγορο ότι είναι προσινής. Τι είναι αυτό? Μία μακρινή προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, πρώτα είχαμε προεκλογική περίοδο ένα μήνα, τώρα θα κάνουμε 9-8, ξέρω εγώ, μήνες προεκλογική περίοδος, για να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης επί 8 μήνες να είναι στα δελτία ειδήσεων, να χαιρετάει κοσμάκι, να δείχνει τον απλό άνθρωπο, να δείχνει με τους ηγέτες της Ευρώπης ότι είναι, ότι κάνει ό,τι μπορεί για την ενέργεια, ότι κάνει ό,τι μπορεί για το φυσικό αέριο κλπ. Και αυτή δηλαδή η προεκλογική περίοδος που μπορούσε να είναι ένα διάστημα ισονομίας και ισοπολιτείας, δεν θα είναι. Θα είναι και πάλι το 80% με 90% του τηλεοπτικού χρόνου θα το αφιερώνουν στη Νέα Δημοκρατία όλα τα κανάλια, το 10% στο ΣΥΡΙΖΑ ή Ένωση Κεντρών έξω από όλα. Και το λέμε κατά τα άλλα εκλογές. Αυτό ονομάζονται εκλογές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τώρα, τι να σας πω, εδώ είναι, γίνονται τέρατα και σημεία. Σε όλους τους τομείς. Η κρίση σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο για πολλά επαγγέλματα. Αλλά νομίζω μερικοί υπερβάλλουν και όλα ότι έχουν κρίση κλπ. Και ενώ μια χαρά δουλεύουν, οι Δήμοι έχουν επιτρέψει να βγάλουν καρεκλάκια και τραπεζιάκια και πέραν των πιλωτών στις πλατείες. Έχουν διευκολύνει οι Δήμοι τα καταστήματα με πολύ χαμηλές τιμές ενοικίασης. Αλλά παρά τα αυτά οι καταστηματάρχες πιστεύουν ότι χάνουν λεφτά. Χάνουν λεφτά, δηλαδή, από τον τρόπο που διαμορφώθηκε η κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω να χάνουν λεφτά, είναι υπερβολές. Αλλά κάποιοι έχουν μια σχετική απληστία, μια πλεονεξία και τα θέλουν όλα δικά τους. Γιατί από ό,τι είδατε, την ίδια ώρα που λένε ότι χάνουν όλοι λεφτά από τις καραντίνες και από τα έργα, την ίδια ώρα αυξάνονται οι τζίροι στα εστιατόρια και στα καφενεία και στις καφετέρειες, αυξάνονται οι τζίροι. Με την ενοικίαση Airbnb, αυτό που νοικιάζονται τα δωμάτια, εισπράττονται ενοίκια, ούτε ενοίκια χάνονται. Και αντί κάποιοι να κάνουν το σταυρό τους για όλα αυτά που εισπράττουν, γκρινιάζουν και όλα από πάνω, ίσως γιατί γκρινιά τους φέρνει γούρι, τι να πω.
Τι να πω. Δηλαδή, ενώ έχουμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, καταστήματα που δεν κόβουν αποδείξεις, παπουτσιών, σουβλατζίδικα, εστιατόρια κλπ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και μία γκρίνια ότι χάνουν λεφτά και ότι καταστρέφονται. Και για να σωθούν πρέπει να μην κόβουν αποδείξεις. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση που βρίσκουν κάποιοι. Και το κράτος έπρεπε να είναι πολύ πιο σκληρό όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πολύ πιο σκληρό. Γιατί η φοροδιαφυγή και όποια ποσά εισοδημάτων δεν επιδεικνύονται στο κράτος, αποτελούν απολεσθέντα εισοδήματα. Από αυτά τα λεφτά περιμέναμε να γίνουν κάποια έργα, να πληρωθεί ο δημόσιος υπάλληλος, να μεσουδώσει κάποια ιδρύματα, να περιμένουν να χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι λεφτά που περισσεύουν και αν δεν εισφραχθούν δεν έγινε κάτι. Είναι λεφτά που χρειάζονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Και επειδή είναι συμπαθές σπορ των περισσότερων Ελλήνων η φοροδιαφυγή, θέλω να τονίσω ότι η Ένωση Κεντρών ενημερώνει τον κόσμο ότι θα συμβάλλουμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής με όλα τα μέσα, με όλες τις δυνάμεις. Και θα καλέσουμε τον κόσμο σε μια φορολογική επανεκκίνηση, δηλαδή θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή ξανά από το μηδέν, αλλά θα πούμε, κύριοι, όποιος συλληφθεί από εδώ και πέρα να κάνει οτιδήποτε, τα πρόστιμα θα είναι βαρύτατα και η απώλεια του αφημί θα είναι η πρώτη ποινή. Δεν υπάρχει περίπτωση απλά να κάνουμε ένα προστηματάκι και τελείωσε. Έτσι. Θα δώσουμε μια ευκαιρία να δηλώσουν μόνοι τους όλοι αυτό που πρέπει, αλλά συγχρόνως θα αξιώσουμε φορολογική επανεκκίνηση. Θέλω να πω δύο λόγια και για την για τις διάφορες δημοσκοπήσεις που βλέπουν συνέχεια το φως. Τώρα από εδώ και πέρα θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα και άλλη δημοσκόπηση. Αντένα, Sky, Open, αυτοί το έχουν πάρει, δίνουν 4.000 ευρώ κάθε φορά και κάνουν μια δημοσκόπηση, τόσο κοστίζει. Λοιπόν, πού αποβλέπουν? Αποβλέπουν στο να πείσουν να γυρίσουμε στο δικοματισμό. Για ένα διάστημα θα μιλάνε και για τρίτα, τέταρτα κόμματα και προς το τέλος θα είναι η πόλωση τόσο μεγάλη που θα μιλάνε μόνο για δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε για το ΠΑΣΟΚ δεν θα μιλάνε στο τέλος. Πάνε για εκτεταμένη πόλωση. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Θα μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε αντεπίθεση και να τονίζουμε στον κόσμο, εμείς της Ένωσης Κεντρών, ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν έχουν καμία αξία, γιατί τα ευρήματά τους δεν δίδονται εις κάποιους παρατηρητές να τα επιβλέψουν, οι παρατηρητές, ό,τι θέλει βγάζει κάθε εταιρεία, χωρίς να έχεις δικαίωμα εσύ να αμφισβητήσεις.
Οπότε δίνει αποτελέσματα. Σας λέω, για ένα διάστημα θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα και στο τέλος, τελευταίο μήνα, θα έχουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός τους είναι να μοιράσουν το καρπούζι στα δύο και να μας γυρίσουν στην πόλωση την απόλυτη. Κατ' ουσίαν δεν γίνεται καμία έρευνα. Έρευνα να πεις ότι γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί και στους λίγους που τηλεφωνούν σε κάποιους, έχουν κάτι καταλόγους και τηλεφωνούν, ας πούμε για την Ένωση Κεντρών δεν κάνουν ερώτηση. Όταν τους λέει σε Ένωση Κεντρών, λέει, α, δεν είναι στον κατάλογο, λέει. Τι να του πεις τώρα, τι να του πεις του παιδιού εκεί. Του ρίξεις μια σφαλιάρα, τι να του πεις. Για το πιο ιερό πράγμα, το πράγμα των μετρήσεων της πολιτικής, απαντάει ένα παιδαρέλι και λέει, την Ένωση Κεντρών δεν την έχουμε στη λίστα. Θέλετε να βάλετε άλλο κόμμα. Ακούτε. Αυτή είναι η σοβαρότητα στην Ελλάδα των εταιριών δημοσκόπησης. Και μετά μου λέτε γιατί στο Σύνταγμα, τότε στο δημοψήφισμα μάλλον, που βγήκε 60 όχι και 40 ναι, γιατί έβγαινε στα προγνωστικά 60 ναι και 40 όχι. Έβγαινε το αντίθετο. Το 60 έγινε 40 και το 40 60. Γιατί αγαπάει ο Θεός του διάολο, αλλά αγαπάει και τον οικοκύρη. Και εκεί ξεμπροστιάστησαν. Ξεμπροστιάστησαν. Έτσι είναι. Το ερώτημα είναι, ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει κάποια βασικά πράγματα στη σημερινή Ελλάδα. Ότι τα δημόσια έργα πρέπει να έχουν διακομματικό έλεγχο. Όχι να δίνει ο Υπουργός Υποδομών το έργο που θέλει. Γιατί αλλιώς τρέχει μίζα. Δεν το ξέρετε, τρέχει μίζα. Οι εξοπλισμοί των στρατιωτικών, οι εξοπλισμοί του Υπουργείου Άμυνας, δεν πρέπει και αυτοί να έχουν διακομματικό έλεγχο. Πού ξέρουμε τι μίζες μεσολαβούν από την κατασκευαστική εταιρεία και εδώ. Αυτά δεν πρέπει να τα διορθώσουμε. Και δεν εννοώ μόνο με επιτροπές στη Βουλή και λοιπά, που οι επιτροπές στη Βουλή είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ανούσιες εντελώς. Εννοώ κάποια υπουργεία να υπόκειται σε κοινή διοίκηση. Δηλαδή, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, το είπαμε έτσι, το Υπουργείο Αμήνης κλπ. Να ανήκουν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής. Να του έχουν εμπιστοσύνη όλα τα κόμματα. Και έτσι να στηρίζουμε την πολιτική που ασκείται. Έτσι δεν πρέπει. Διότι αν ασκείται μια πολιτική την οποία δεν εγκρίνουν τα υπόλοιπα κόμματα, θα γαυγίζουν, θα απειλούν, θα λένε ότι θα συκοφαντούν, ότι τρέχουν μίζες και σε ένα τέτοιο κλίμα δεν υπάρχει ομαλός πολιτικός βίος.
Πρέπει από εδώ και πέρα η Ελλάδα να αποκτήσει διαφάνεια σε πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη διαφάνεια. Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει διαφάνεια. Κάποια δεξιά κόμματα, καμία δεκαριά θα κατέβουν. Είναι ο Τζίμερος με τον Γκρανδιώτη, ακροδεξιό κόμμα. Ο Βελόπουλος, ακροδεξιό κόμμα. Ποιος άλλος είναι? Εμφετζόγλου, κατεβαίνει και αυτός, 86 ετών κατεβαίνει. Λέει ότι κατεβαίνει βέβαια, γιατί μπορεί να μην συμπληρώσει ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω, λέω. Ποιος άλλος είναι? Είναι κι άλλοι. Αν κατέβει ο Κασιδιάρης που λένε, αλλά ο Κασιδιάρης δεν καταλαβαίνω. Πώς μπορεί να κατέβει από τη φυλακή να κάνει εκλογές? Πιστεύω βασίμως ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που είναι αρμόδια για την επίδοση των υποψηφιότητων, των βουλευτών και των κομμάτων, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα απορρίψει το κόμμα του Κασιδιάρη. Και δεν το λέω με κακία, αλλά θεωρώ ότι το κόμμα αυτό είναι άκρο-άκρο δεξιό και είναι παρακλάδι εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με αποφάση της δικαιοσύνης. Τώρα, αν κάποιοι ακροδεξιοί είναι τυφλωμένοι από μίσος και πάθος και θέλουν οπωσδήποτε Κασιδιάρη, εντάξει, αυτό δικαίωμά τους είναι, αλλά και δικαίωμα του Αρείου Πάγου, όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες, να κρίνει ότι δεν χρειάζεται για τον Κασιδιάρη να έχουμε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αρκεί και η πρωτόδικη απόφαση για να κηρυχθεί εκτός πολιτικής. Να το απαγορευτεί δηλαδή η συμμετοχή σε εκλογές. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω με κακία, αλλά δεν μπορεί μέσα στη Βουλή να μπαίνουν νταΐδες, υβριστές, άνθρωποι που απειλούν, να τα κάνουν λίμπαν, να τα σπάσουν όλα κλπ. Και δεν μπορεί κάποιοι να ψηφίζουν τέτοιους ανθρώπους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Εδώ ακόμη και ο Βελόπουλος πιστεύω ότι δίνει μια εικόνα φεδρή μέσα στη Βουλή. Δίνει μια εικόνα που λέει μόνο για την Ελλάδα. Μόνο για την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Δηλαδή Έλληνες αγαπάει και αυτό στην Ελλάδα ο Βελόπουλος. Όλοι αγάπησαν την Ελλάδα. Όλοι την αγάπησαν την έρημη την Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Δεν θέλω να ασχοληθεί άλλο με τον Βελόπουλο. Αλλά έχει ρίξει ένα σύνθημα ότι δουλειά είναι και αυτή, λέει, που πουλάμε κρέμες, αλυφές. Είναι δουλειά.
Εντάξει, η δουλειά είναι. Και οι παπατζίδες στην Ομόνια που βρίσκανε κορόιδα και τους παίρναν τα λεφτά, και αυτή η δουλειά ήταν. Μα αρχίσουμε πώς βιοπορίζεται έκαστος. Οι μισοί εξαπατούν τους άλλους μισούς στην Ελλάδα, έτσι ζουν. Τι δουλειά είναι? Είναι δουλειά, δηλαδή μπορούμε να γράψουμε στον κύριο Βελόπουλο δίπλα έμπορος αληφών? Τι μπορούμε να γράψουμε? Και όλα τα λεφτά που έχει στο εξωτερικό, γιατί έχει στο εξωτερικό και δεν τα φέρνει στην Ελλάδα ο κύριος Βελόπουλος? Και γιατί ο αδερφός του ονόματι Βενιέρης, που είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι στη Νέα Δημοκρατία ο ένας αδερφός και ο άλλος ήταν με τον Καρατζαφέρη, μετά πήγε με τον Πλεύρη, μετά πήγε με τον... Τελικά τώρα είναι ιδρύσε κόμμα. Ο αδερφός του Βελόπουλου είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και το παρασιωπά αυτό η Νέα Δημοκρατία. Και έλεγε προχθές στην ομιλία τον Βελόπουλος, όπως σας είπα κύριε Πρωθυπουργέ, όπως σας είπα, καλά Μητσοτάκη κάθεσε και ακούς τον Βελόπουλο? Σε νόμιζα λίγο σοβαρό. Αν κάθεσαι και συνομιλείς με τον Βελόπουλο, χάνω πάσα ιδέα και για σένα. Τι να σου πω. Συνομιλείς με τον Βελόπουλο, όπως έκανε με τον Κασιδιάρη εκείνος ο Μπαλτάκος, άλλο μυαλό και εκείνος. Τον είχε βάλει Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Συμβουλίου Σαμαράς και πήγε και μίλαγε με τον Κασιδιάρη. Τέλος πάντων, ρωτάει ένας κύριος αν επιμένουμε στο να πάρουν ένα ποσοστό από τη κέρδη των επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι. Βεβαίως επιμένουμε. Δεν υπάρχει άρθρο των 11 σημείων από το οποίο να έχουμε παραιτηθεί. Επιμένουμε. Επί των κερδών των επιχειρήσεων το 40% να εισπράτεται από τους εργαζομένους. Είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι οι επιχειρηματίες δηλαδή, είτε βιομήχανοι, είτε οτιδήποτε. Μόνο στο δημόσιο βέβαια δεν μπορεί να ισχύσει αυτό, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και πιστεύω με αυτό το μέτρο θα δώσουμε τόνωση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί μόνο από αυτήν θα μπορεί να εισπράξει δεύτερο μισθό εργαζόμενος. Ενώ στο δημόσιο θα περιορίζεται μόνο στην πάγια αντιμισθία του ενός μισθού. Δια του τρόπου αυτού θα κάνουμε αύξηση στο μισθό των εργαζομένων και όχι με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, 30 ευρώ αύξηση, 40 ευρώ αύξηση κλπ. Το μήνα 40 ευρώ. Τόσο κουβαρδάς είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Επιμένουμε λοιπόν στο να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα κέρδη των επιχειρήσεων, πράγμα που δεν το λέει ούτε το ΚΚΕ. Γιατί και το ΚΚΕ στο βάθος της καρδιάς του είναι καπιταλιστικό κόμμα. Γι' αυτό και έπαιρνε κουπόνια και από ακροδεξιούς εφοπλιστές. Επίσης, ζητούμε να μειωθούν τα έξοδα των κομμάτων, τα χρήματα των κομμάτων ετησίως να πάνε 60% κάτω και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν από το δημόσιο ως αποσπασμένους
να μειωθούν κατά 80%. Γιατί χρησιμοποιούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στρατιές δημοσίων υπαλλήλων που τους έχουν αποσπάσει στα γραφεία τους. Θα είμαστε ανυποχώρητοι στην ύπαρξη αλλαγών που θα καθορίζουν την εντυμότητα και τη διαφάνεια της λειτουργίας των κομμάτων και του κράτους. Αυτό. Αυτή τη φορά η Ένωση Κεντρών θα είναι ανυποχώρητη. Είναι η τελευταία ευκαιρία που ζητούμε από τον κόσμο και είναι η μεγάλη ευκαιρία που θα έχουμε για να ιδρύσουμε ένα πολύ μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα που θα αγαπάει ο νέος και η νέα και ένα κόμμα τη στήριξη του οποίου περιμένουν οι μεγαλύτερες ηλικίες εδώ και δεκαετίες.